Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας τώρα στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Αερακλής, τον κύριο Νίκο Υψηλάντη, που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω καλά. Εσείς με ακούτε? Ωραία, ωραία, ναι, ναι. Τώρα οκ, okay, ναι. Ναι. Σας θέλαμε τη δική σας τοποθέτηση για όλο αυτό που έχει συμβεί από χθες. Ό,τι είπα και σε όλα τα υπόλοιπα, ναι. Σε όλες τις υπόλοιπες συζητήσεις, Γιώργο, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ασχοληθεί με ένα θέμα το οποίο είναι μια καθημερινότητα σε μια ομάδα μεγάλη που κάνει πρωταθλητισμό σαν τον Ηρακλή, και τώρα έχουμε πάρει ένα επεισόδιο και το αναλύουμε και το ξανααναλύουμε. Έτσι. Ξαναείπα και ξαναλέω, γιατί είναι η ίδια αλήθεια, ότι δεν μπορεί μια ομάδα που είναι με 4 βαθμούς να μην, έχει να μην είναι σε αναβρασμό. Ναι. Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει, να κάνουμε high five με τον Παύλο, με τους παίκτες, μεταξύ μας, τι ωραία που είμαστε με 4 βαθμούς και με την εικόνα που βγάζουμε. Εντάξει, το γεγονός ότι φτάνουμε να γίνεται θέμα ο Ηρακλής, όπως πολύ σωστά μου είπε ένας συνάδελφός σου, για μία ώρα τη στιγμή που όταν έπεσε η ομάδα γινόταν για 5 λεπτά. Όταν ρίξανε την ομάδα δεν ασχολιόταν κανείς. Mm-hmm. Εντάξει, είναι δυστυχώς λάθος δικό μας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστούμε εμείς σωστότερα και να βγάλουμε τις σωστές εικόνες. Τώρα όμως μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι σε πολύ κακή αγωνιστική κατάσταση και βαθμολογική. Έτσι. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το τόσο θόρυβο για ένα περιστατικό. Είναι σαν να πούμε ότι μαλώσανε δύο ποδοσφαιριστές, ας πούμε, πιθανόν να μαλώσαν και δύο ποδοσφαιριστές με αυτή την εικόνα. Τι θα το κάνουμε, θα το τραβήξουμε? Νομίζω κυρίως ο κόσμος ασχολήθηκε με το περί παρέτησης του ναι. Παύλου Μυροφορίδη. Νομίζω σε αυτό οι περισσότεροι έτσι, επικεντρώθηκαν. Ξαναλέω, εγώ κάποιοι επικεντρώθηκαν στα περί παρέτησης Μυροφορίδη. Ο Μυροφορίδης είναι ακόμα στην ομάδα. Ναι. Κάποιοι ασχολήθηκαν με τα περί απομάκρυσης παίκτη. Οι παίκτες είναι όλοι στην ομάδα. Ναι. Κάποιοι ασχολήθηκαν ότι θύμωσε ο Ελευθερόπουλος ή οτιδήποτε. Ο Ελευθερόπουλος είναι με την ομάδα. Η ουσία και το αποτέλεσμα που ζούμε σήμερα, γιατί είμαστε στον αθλητισμό και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο, είναι ότι η ομάδα προσπαθεί με όλους τους τρόπους να λύσει το αγωνιστικό πρόβλημα που έχει. Και αυτό ξεκινάει από τον τελευταίο ποδοσφαιριστή, τον τελευταίο όχι σε ιεραρχία, από το αλφαβητικά αν τους πάρεις, ως τον πρόεδρο. Όλοι ασχολούνται με το ίδιο πράγμα. Να βρούμε τη λύση σε αυτό το τέλμα που έχουμε πέσει. Αυτό. Ευχαριστώ για την τοποθέτηση, Παύλα, ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για χαρά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Νίκο Υψηλάδη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας.